Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή στο προεκλογικό αντιλαϊκό της πρόγραμμα, επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να κλείσει για λογαριασμό του κεφαλαίου τις όποιες αντιλαϊκές εκκρεμότητες άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα μετράμε πάνω από 85 νομοσχέδια, ενώ άλλα περιμένουν στην ουρά από το Σεπτέμβρη. Αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά πως το περιβόητο και πολυδιαφημιζόμενο επιτελικό κράτος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχεια του αστικού κράτους και της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετούν όλα τα αστικά κόμματα, ανεξάρτητα ποιος είναι στο τιμόνι της κυβερνητικής εξουσίας, ανεξάρτητα από τις άσφαιρες και ανούσιες αντιπαραθέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για την πατρότητα των αντιλαϊκών μέτρων ή τις επιδόσεις για το ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής είτε της καπιταλιστικής κρίσης είτε της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Απόδειξε και το παρόν σχέδιο νόμου που αφορά πλευρές της λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας, το οποίο έχει την απόλυτη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και των άλλων κομμάτων. Οι διατάξεις του για τον εξυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης, την αναβάθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ενιαίας λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία για τη ρύθμιση της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των χρηματαγορών, έχει ένα και μόνο στόχο. Να παραμεριστεί κάθε εμπόδιο για να τονωθεί το κλίμα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης από την πλευρά των επενδυτών, των επιχειρηματικών ομίλων, να σιγουρέψουν τα κεφάλαιά τους από κερδοσκοπικά παιχνίδια διαφόρων φαντ, από τον ανταγωνισμό συμφερόντων εντός των επιχειρηματικών ομίλων, να αποφύγουν κραδασμούς και τη μείωση της κερδοφορίας τους. Η πολιτική σας, οφείλουμε να ομολογήσουμε, πως δεν είναι αποσπασματική. Έχει ένα συνολικό σχέδιο. Και ποιο είναι αυτό? Να δημιουργήσετε αυτό ακριβώς το ευνοϊκό περιβάλλον για την αύξηση κερδοφόρων επενδύσεων. Όχι ότι τώρα βέβαια δεν υπάρχει. Άλλωστε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης πάρθηκαν μια σειρά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει πάση θυσία να σωθούν οι χρηματαγορές και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων ως οργανισμοί από παιχνίδια ξεχωριστών μετόχων καπιταλιστών που αποτελούν το βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχειρηματικοί όμιλοι εκτιμούν ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτό το περιβάλλον που δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνεται απέναντι στους εκπροσώπους του κεφαλαίου φανερώνουν ότι οι βιομήχανοι απαιτούν και απλά οι κυβερνήσεις υλοποιούν. Από τη μία υποσχέσεις για φθηνό χρήμα στους μονοπωλιακούς ομίλους, φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, πακέτα χρηματοδότησης και άλλα, και από την άλλη δέσμευση να ξεμπερδέψετε μια ώρα αρχίτερα ξυλώνοντας τις κατακτήσεις των εργαζομένων, οι οποίες χαρακτηρίζονται παθογένειες και μάλιστα αιτία της κρίσης. Από αυτή λοιπόν την άποψη, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα από μέρους μας να συζητήσουμε αναλυτικά τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εταιρική διακυβέρνηση και τις κοινοτικές οδηγίες για τη λειτουργία των χρηματαγορών, το πώς θα προστατευθούν και θα τονωθεί το ενδιαφέρον των μετόχων επενδυτών ή οι πλευρές που αφορούν τη λειτουργία τους με όρους διαφάνειας, όπως λέτε. Όλες οι διατάξεις αφορούν τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ τους και τίποτε παραπάνω, να δώσετε ανάσα και να διαιωνιστεί αυτό το παροχημένο και παρασιτικό σύστημα, να γίνει πιο αποτελεσματικό στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και την κοινωνική αδικία. Άρα, όλοι αυτοί οι κανόνες, οι κοινοτικές οδηγίες, η προστασία μετόχων και επιδητών, τα όποια lifting στους νόμους, πλαίσια και τις τροποποιήσεις κοινοτικών οδηγιών δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των λαϊκών συμφερόντων. Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, οι ανώνυμες εταιρείες δεν υπηρετούν λαϊκά συμφέροντα, όπως αρέσκεται να λέει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα αστικά κόμματα. Μπορεί να αποτελεί συλλογική μορφή ιδιοκτησίας του κεφαλαίου, αλλά η ατομική ιδιοκτησία παραμένει. Λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, έχοντας ως μοναδικό θεό το κέρδος. Όσοι δεν το κατανοούν αυτό, είτε δεν ξέρουν, είτε συνειδητά κρύβουν την αλήθεια, δημαγωγώντας, ανασύροντας διάφορες θεωρίες περί λαϊκού κοινωνικού καπιταλισμού, παρουσιάζοντας τις ανώνυμες εταιρείες ως ευκαιρία των εργαζομένων.
με δόλιους και δημαγωγικούς τρόπους, καπιταλιστές και κυβερνήσεις, καλούν τους εργαζόμενους να επενδύσουν σε μετοχές επιχειρήσεων, με την αυταπάτη ότι θα ενισχυθούν τα εισοδήματά τους, ακόμη μάλιστα ότι μπορούν να γίνουν μεγαλομέτοχοι και να ενισχυθεί η κυριαρχία τους στη μετοχική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, τη μοιρασιά των κερδών και τους όρους με τους οποίους θα γίνει, την καθορίζει αυτός που έχει την μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, την πλειοψηφία δηλαδή των μετοχών. Άλλωστε, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα των μικροϊδιοκτητών μετόχων κάποιας εταιρείας, τόσο μικρότερο πακέτο μετοχών αρκεί για τον έλεγχό της. Η παρασιτική λειτουργία των ανωνύμων εταιριών φαίνεται από το γεγονός ότι οι μέτοχοί τους είναι αποσπασμένοι από την παραγωγική διαδικασία και καρπώνονται κέρδη και υπεραξία μόνο και μόνο επειδή είναι ιδιοκτήτες μετοχών. Επιπλέον, η οδηγία 2017/828 που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2017 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την οποία συζητάμε σήμερα συνοδευτικά, αφορά μόνο ορισμένα μέτρα ενθάρρυνσης της συμμετοχής των μικρών μετόχων στις γενικές συνελεύσεις και προβλέπει οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών να αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, χωρίς βέβαια να περιορίζει τα προκλητικά αστρονομικά ποσά που καρπώνονται. Απατηλή επίσης είναι και η υποχρέωση δημοσίευσης κάποιων πληροφοριών για θυγατρικές, κρατικές επιδοτήσεις, συμφωνίες τύπου tax ruling, αφού αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις, εξαιρώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων ομίλων. Στόχος είναι η εξαπάτηση των εργαζομένων, ότι δήθεν με καλή εταιρική διακυβέρνηση τα μονοπόλια μπορούν να λειτουργούν με κοινωνικό όφελος. Προβλέπει παράλληλα μέτρα που θωρακίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους, ελαττώνουν τις επισφάλειες μπροστά σε κραδασμούς, κρίσεις, ενδεχόμενη μείωση της κερδοφορίας, στον ανταγωνισμό συμφερόντων εντός των ομίλων από κερδοσκοπικά παιχνίδια διαφόρων φαντ. Από αυτή τη σκοπιά, η συζητούμενη οδηγία έρχεται να διασφαλίσει τα συμφέροντα των καπιταλιστών μετόχων που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μετοχών και των λεγόμενων θεσμικών επενδυτών στους ομίλους. Επιπλέον, τους διασφαλίζει και έναντι των διοικητικών στελεχών με το επιχείρημα ότι για τα προβλήματα κρίσης, η πτώχευσης ή μείωσης των κερδών φταίει η κακοδιαχείριση από κάποια καλοπληρωμένα golden boys ή τα παιχνίδια κάποιων κερδοσκόπων, αναπαράγοντας το ψεύτικο δίπολο, παραγωγικό κεφάλαιο από τη μια, κερδοσκοπικό, χρηματικό κεφάλαιο από την άλλη. Κατά τα άλλα όμως, διατηρεί το απόρριτο των μετοχών, το εμπορικό και τραπεζικό απόρριτο. Και είναι πραγματικά ειρωνία από τη μια να αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα δημιουργίας offshore εταιριών και από την άλλη να γίνεται λόγος για διαφάνεια. Είναι προκλητικό όταν υπάρχουν διεθνώς φορολογική παράδειση με τα γνωστά παιχνίδια για το αν και ποιοι τελικά θα συμπεριληφθούν στις λίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και οι επενδύσεις κεφαλαίων και αγοραπολισίες μετοχών που γίνονται από διάφορες περιοχές παγκόσμια, χωρίς να παρέχεται κανένα στοιχείο πληροφόρησης. Ενώ, επιπλέον, εισάγεται στην οδηγία η υποχρέωση των διαμεσολαβητών να διαβιβάζουν στις ανώνυμες εταιρείες τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους μετόχους, από την άλλη δεν τους υποχρεώνει να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες είτε στο κράτος είτε να τις δημοσιοποιούν ευρύτερα. Ως εκ τούτου, οι ανώνυμες εταιρείες ως καπιταλιστική επιχείρηση δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων, ούτε διασφαλίζει εκείνα των μικρομετόχων. Πολύ δε περισσότερο, δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία των σοσιαλιστικών μονάδων και του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής και διεύθυνσης, όπως μας είπε τις προάλλες ο Υπουργός, κατηγορώντας παράλληλα το ΚΚΕ ότι οι ανώνυμες εταιρείες υπήρχαν και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Οι σοσιαλιστικές μονάδες που υπάρχουν σε συνθήκες εργατικής εξουσίας προϋποθέτουν την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, όπου κριτήριο δεν είναι το κέρδος, αλλά η λαϊκή ευημερία. Είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Η πρόταση αυτή, στο βαθμό βέβαια που διασφαλίζει στην πράξη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, τον κοινωνικό και εργατικό έλεγχο, τη δημοκρατία στον χώρο εργασίας, είναι η πραγματική διέξοδος απέναντι στον παρασιτισμό, το κυνήγι του κέρδους και της κερδοσκοπίας. Καμιά εταιρική διακυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό τον σιδερένιο νόμο του καπιταλισμού για το χαρακτήρα και το σκοπό του κεφαλαίου, που είναι η επιδίωξη του μέγιστου κέρδους με την πιο σκληρή εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Η μετοχική εταιρεία
έχει διαφορές από μία μονοπρόσωπη επιχείρηση. Συνιστά έκφραση συλλογικής μορφής ιδιοκτησίας του κεφαλαίου, πάντα στα πλαίσια του καπιταλισμού. Αποτελεί μάλιστα την ατράνταχτη απόδειξη ότι οι ιδιοκτήτες είναι πλέον περιττοί, δεν χρειάζονται, αφού όλες οι λειτουργίες της παραγωγής μπορούν να διεκπεραιωθούν από τους ίδιους εργαζόμενους. Δείχνει δηλαδή την αναγκαιότητα περάσματος από την καπιταλιστική ιδιοκτησία στην κοινωνική ιδιοκτησία. Σε σχέση με τις ρυθμίσεις και την κοινωνική οδηγία για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, η κυβέρνηση προβάλλει προσχηματικά την αναγκαιότητα δήθεν διαφάνειας, ελέγχου και εποπτείας των χρηματαγορών και των παραγόγων που διακινούνται με χρηματιστηριακό τρόπο για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές. Ισχυρίζεται ότι επιβάλλει δίκαιους και διαφανείς κανόνες λειτουργίας. Σε ποιο τομέα άραγε? Στο πιο παρασιτικό και κερδοσκοπικό κομμάτι του κεφαλαίου στις χρηματιστηριακές αγορές, που συγκεντρώνουν συσσωρευμένα κεφάλαια και αποτελούν μηχανισμό τεράστιας συγκέντρωσης πλούτου που βγήκε από τον ιδρώτα των εργαζομένων, μέρος του οποίου οδηγείται στον χρηματιστηριακό τζόγο, πολλαπλασιάζεται ή μειώνεται ή ακόμα και εξαφανίζεται σε περιόδους κρίσης, κυριολεκτικά μέσα σε μια νύχτα. Έτσι έγινε και με το χρηματιστήριο και τη φούσκα της δεκαετίας του 90, όταν με συστηματική καλλιέργεια κλίματος αναπτυξιακής και χρηματιστηριακής εφορίας, σε φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης, παρασύρθηκαν χιλιάδες μικροαποταμιευτές που τελικά έχασαν τις αποταμιεύσεις τους με την κρίση. Καμιά εποπτεία, καμιά διαφάνεια και κανόνες δεν μπορούν να αλλάξουν αυτή την πραγματικότητα, δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη λαϊκή αποταμίευση. Οι μεγάλοι επενδυτές έχουν έτσι κι αλλιώς την προστασία της ισχυρής τους θέσης και την προστασία βεβαίως του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι θεσπίζονται κίνητρα για συμμετοχή στην κεφαλαιαγορά, όπως μερίσματα από νεοφώτιστες εταιρείες, εκπτώσεις φόρου για συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου, αναμόρφωση στο φορολογικό καθεστώς των αμοιβαίων κεφαλαίων. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται απρόσκοπτα το τζογάρισμα των αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων, των δημοσίων οργανισμών, δηλαδή τους σκόπους μιας ζωής των εργαζομένων, μόνο και μόνο για να δώσουν όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Η έκθεση του ΙΟΒΕ είναι σαφής. Λέει, τα μέτρα ενίσχυσης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος λειτουργούν συμπληρωματικά. Μειώνουν μακροχρόνια το δημοσιονομικό βάρος χρηματοδότησης του ασφαλιστικού, περιορίζουν το μη μισθολογικό κόστος εργασίας με θετικές επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει νέες διευκολύνσεις και κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους, ώστε να ανοίξουν ακόμα πιο γρήγορα τα νέα πεδία κερδοφορίας για τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς ομίλους, μαζί με το παραπέρα ξύλωμα της κοινωνικής ασφάλισης που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φυσικά πήραν μπροστά ταχύτητες και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με κυβέρνηση τώρα Νέας Δημοκρατίας. Στη βάση αυτή προβλέπεται νέος κύκλος αρπαγής των αποθεματικών, συνολικού ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε ορίζοντα 40 ετών, που θα προέλθει κατά κύριο λόγο από τα αποθεματικά της νέας επικουρικής, των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, και αναμένεται να συμβάλλει με 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Η σύγχρονη ενιαία αγορά κεφαλαίων, την οποία επικαλείστε, κατά τη γνώμη μας συνιστά προσαρμογή ακριβώς αυτό, στις νέες ανάγκες δηλαδή του κεφαλαίου. Είναι αναγκαίο συμπλήρωμα της Τραπεζικής Ένωσης που από κοινού επιδιώκουν να διασφαλίσουν ισχυρή και απρόσκοπτη κεφαλαιακή ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, ενίσχυση της κερδοφορίας και της θέσης τους στον ανταγωνισμό τους με ομίλους από άλλες ισχυρές οικονομικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ψυχή της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι να αυξηθούν σημαντικά τα κάθε είδους κεφάλαια που επενδύονται στα χρηματιστήρια και έξω από αυτά και τα οποία με τη σειρά τους χρηματοδοτούν εντελώς τσάμπα τους εισηγμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Βλέπετε, ο τραπεζικός δανεισμός των επιχειρήσεων όχι απλά δυσκολεύεται, αλλά και συνεπάγεται επιβάρυνση μετόχους και δέσμευση της περιουσίας τους σαν εξασφάλιση αυτών των δανείων που παίρνουν. Όλα αυτά δεν υπάρχουν στην περίπτωση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από το χρηματιστήριο και τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές από τα λεφτά των επενδυτών που παίζουν σε αυτά. Επόμενα, το μόνο σίγουρο είναι, με
ή χωρίς κανόνες στις χρηματαγορές, κερδισμένο είναι πάντα το μεγάλο κεφάλαιο. Οι χρηματαγορές αποτελούν ένα μηχανισμό που συγκεντρώνει χρήματα, φθηνό χρήμα, φθηνά κεφάλαια, για να τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν επενδύσεις. Όπως λέτε εσείς, να αναπτυχθεί η οικονομία, μόνο και μόνο για να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Θα παραμείνει όμως ένας ληστρικός μηχανισμός για να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να έχουν απολύτως καμία εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές και τα παράγωγά τους. Τα εύκολα κέρδη που υπόσχονται κατά καιρούς και που παρουσιάζουν στα μάτια του λαού είναι απλά το δόλωμα. Κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος λειτουργίας του, ο λαός βγαίνει, όπως και να έχει, διπλά και τριπλά χαμένος. Οι εργαζόμενοι πρέπει να τελειώνουν με τις αυταπάτες, ότι αν σωστά επενδύσουν τις όποιες μικρές αποταμιεύσεις τους, θα καλυτερεύσει η ζωή τους. Τέλος, οι όποιες προβλέψεις στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την αποπληρωμή των φόρων σε περισσότερες δόσεις, στις τελευταίες διατάξεις του σχεδίου νόμου. Η επαναφορά της έπτωσης του 2% στην εφάπαξη καταβολή του συμπληρωματικού φόρου μέσα στην πρώτη δόση. Η επιμήκυνση των δόσεων του ΕΜΦΙΑ από 5 σε 6, καθώς και η επιμήκυνση των δόσεων των νομικών προσώπων για φόρο εισοδήματος από 6 σε 8. Δεν πρόκειται να βγάλει από τα σημερινά οικονομικά διέξοδα τα εργατικά λαϊκά στρώματα τα οποία χυμάζονται. Είναι απλά μέτρα ενίσχυσης της εισπραξιμότητας και τίποτα περισσότερο. Κατά τη συνέπεια, το σχέδιο νόμου είναι απορριπταίο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, βρίσκεται έξω και πέρα από τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Εάν πρέπει να βγει κάποιο συμπέρασμα από όλα αυτά, είναι ότι πρέπει, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, είναι ότι πρέπει γρήγορα να απεγκλωβιστούν από όλες αυτές τις αυταπάτες, τις οποίες καλλιεργείται ότι μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός λαϊκού καπιταλισμού που όλοι θα έχουν μερίδιο από τον κοινωνικά παραγόμενο πλούτο. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε καθαρά ότι όσους δημοκρατικοφανείς κανόνες και αν βάλετε για την εταιρική διακυβέρνηση, όσες οδηγίες και αν εφαρμόσετε, οι χρηματαγορές, το χρηματιστήριο δεν πρόκειται να εκδημοκρατιστούν. Δεν πρόκειται να υπάρξει διαφάνεια ούτε υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, όπως μας λέτε. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Αυτός είναι ο κανόνας. Κερδισμένοι δεν θα βγουν και οι επενδυτές και ο λαός γενικά και αόριστα. Ο καπιταλισμός από μόνος του είναι ένα σκάνδαλο. Μπροστά στην εξασφάλιση της κερδοφορίας δεν μπαίνει κανένα απολύτως εμπόδιο. Μόνο με τον σοσιαλισμό και την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και τον κεντρικό σχεδιασμό, μπορεί πραγματικά να εξασφαλιστεί πλέργια διαφάνεια, έλεγχος και δημοκρατική συμμετοχή, αφού τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο, δηλαδή την εργατική τάξη, που μέσα από τους θεσμούς του εργατικού ελέγχου και της εργατικής εξουσίας διευθύνει και οργανώνει την παραγωγή με κριτήριο τη διευρυμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Δηλαδή, όταν εξαφανιστούν οι καπιταλιστές ως τάξη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.